Η άμεση παρέμβαση τη Αντιπεριφέρεια Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπη σε αγαστή συνεργασία με την Διοίκηση τη Περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκης, έλυσε το σοβαρό πρόβλημα έλλειψη νερού στον ταμιευτήρα νέου σιδηροχωρίου, ο οποίο είναι πλέον στη διάθεση των αγροτών με επαρκή αποθέματα νερού για τι καλλιέργειέ του. Ο Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπη, κ. Εμμανουήλ Ταπατζά, δήλωσε σχετικά. Σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, κ. Χριστόδηλο Τοψίδη, όπως υποσχεθήκαμε στους αγρότες μας, ενεργήσαμε με γρήγορα αντανακλαστικά για να μην χαθεί η νέα καλλιεργητική περίοδος. Με τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης έγιναν οι απαραίτητες παρεμβάσεις και δόθηκε λύση σε ένα μείζον πρόβλημα για τους αγρότες μας, όπως είχαμε δεσμευτεί στις επαφές που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Ο πρωτογενής τομέας είναι πυλώνας ανάπτυξη για την περιφερειακή ενότητα Ροδόπης. Και εμεί ω διοίκηση θα είμαστε αρρωγοί σε κάθε ενέργεια που στόχο έχει τη στήριξη των αγροτών μα. Θα συνεχίσουμε τι παρεμβάσει μα με γνώμονα την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματο. Υπενθυμίζεται ότι ο Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπη, κ. Σταπατζά, είχε επισκεφτεί σε διάστημα λίγων ημερών τουλάχιστον δύο φορέ την περιοχή του νέου σιδηροχωρίου και είχε συνομιλήσει με του αγρότε, συνοδευόμενο από την Διευθύντρια Τεχνικών Έργων τη Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπη. Το πρόβλημα είχε εντοπιστεί στι εγκαταστάσει των αντιλιοστασίων, όπου είχε διαπιστωθεί πλήθο κτηριακών καταστροφών και εκτό λειτουργία οι τρει από τι τέσσερι αντιλίε. Με συνέπεια την έλλειψη νερού στον ταμιευτήρα νέου σιδηροχωρίου. Άμεσα έγινε η επισκευή των αντλειών, ενώ ταυτόχρονα έγινε ο καθαρισμό του καναλιού 150 μέτρων που συνδέει τον λύσο ποταμό με τι δεξαμενέ των αντιλιοστασίων. Παρεμβάσει με τι οποίε δόθηκε λύση στο πρόβλημα έλλειψη νερού, στον ταμιευτήρα νέου σιδηροχωρίου.